Ο ήλιος αποτέλεσε πηγή ζωής από τις απαρχές του πλανήτη μας. Η ηλιακή του ακτινοβολία συνέβαλε στην ανάπτυξη και ευημερία κάθε έμβιο οργανισμού αλλά και στην παροχή ενέργειας για τη βιωσιμότητά του. Τον 7ο αιώνα π.Χ. οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν την ηλιακή ακτινοβολία μέσω υλικών που προσωμίαζαν μεγεθυντικούς φακούς για τη δημιουργία φωτιάς, ενώ τον 3ο αιώνα π.Χ. οι Ρωμαίοι και οι Έλληνες ανακατήφθηναν το ηλιακό φως μέσω καθρεφτών και το συγκέντρωναν σε σημεία που είχαν τελετουργικές δάδες ώστε να τις ανάψουν. Η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιήθηκε και στα κτίρια, καθώς αυτά άρχισαν να αποκτούν δωμάτια με μεγάλα ανοίγματα ώστε να απορροφούν όσο πιο πολύ θερμότητα μπορούσαν για να παραμένουν θερμότερα κατά τους ψυχρούς μήνες, κάτι το οποίο επιδιώκεται ακόμα και σήμερα στο σχεδιασμό. Φτάνοντας στον 19ο αιώνα και μετά από όλες τις επιστημονικές ανακαλύψεις που προηγήθηκαν, ο Edmund Becquerel έφτασε στο συμπέρασμα πως όταν δύο ηλεκτρόδια τοποθετηθούν μέσα σε αγώγημο υλικό και εκτεθούν σε ηλιακή ακτινοβολία, δημιουργείται τάση. Η συμπεριφορά αυτή πήρε το όνομα φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Τα πρώτα φωτοβολταϊκά κελιά που δημιουργήθηκαν το 1883 ήταν κατασκευασμένα από το χημικό στοιχείο σελήνιο. Αν και η ανακάλυψη ήταν πρωτοποριακή, εν τούτης δεν ωφέλησε και τόσο τον ενεργειακό κλάδο, καθώς τα κελιά αυτά και κατ' επέκταση στις στοιχείες τους είχαν πάρα πολύ μικρή απόδοση της τάξης του 1%. Αυτό πρακτικά σήμαινε πως το 99% της προσπίπτωσης της ακτινοβολίας είτε ανακλόταν, είτε δεν απορροφόταν από το σελήνιο, είτε μετατρέπονταν σε κάποια άλλη μορφή ενέργειας. Γενικότερα, αυτό ήταν και το πρόβλημα των πρώτων φωτοβολταϊκών κελιών. Καθώς όμως συνεχίζονταν η έρευνα, οι επιστήμονες άρχισαν να πειραματίζονται και με άλλα αγώγημα υλικά. Το 1954, οι Τσάπιν, Φούλερ και Πίρσον από το τέως εργαστήριο Bell του New Jersey δημιούργησαν το πρώτο φωτοβολταϊκό κελί σιλικόνης με απόδοση 4%. Τα κελιά αυτά, αν και όχι τόσο αποδοτικά, χρησιμοποιήθηκαν σε διαστημικά προγράμματα εκτόξευσης δορυφόρων και το 1964 ο δορυφόρος Nimbus ήταν ο πρώτος αυτόνομος δορυφόρος με φωτοβολταϊκές συστοιχίες 470 W. Από τότε έχει ξεκινήσει ένας αγώνας αύξησης του ποσοστού απόδοσης των φωτοβολταϊκών κελιών. Αυτό είναι ένα κοινό φωτοβολταϊκό μονοκρυσταλλικό κελί σιλικόνης. Η απόδοσή του φτάνει το 20% με μια απόκληση συν πλην 5%. Σε ακραίες περιπτώσεις, οι επιστήμονες έχουν καταφέρει να φτάσουν την απόδοσή του στο 47%. Η απόδοση των φωτοβολταϊκών κελιών εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες. Για αρχή, δεν είναι όλα ίδια. Υπάρχουν τρεις τύποι φωτοβολταϊκών: τα μονοκρυσταλλικά, τα πολυκρυσταλλικά και τα φωτοβολταϊκά φύλλα. Τα μονοκρυσταλλικά είναι αυτά που έχουν και τη μεγαλύτερη απόδοση καθώς φτιάχνονται αποκλειστικά από καθαρό πυρίτιο. Τα πολυκρυσταλλικά είναι ένα κράμα από όχι και τόσο καθαρό πυρίτιο με αποτέλεσμα να έχουν λιγότερη απόδοση. Τα φωτοβολταϊκά φιλμ είναι επικαλύψεις υλικών όπως γυαλί ή πλαστικό με ένα ή περισσότερα στρώματα φωτοβολταϊκού υλικού. Ένας δεύτερος μεγάλος παράγοντας είναι οι συνθήκες στις οποίες εκτίθενται οι φωτοβολταϊκές στοιχείες. Τα πάνελ όπως και τα κελιά που τα απαρτίζουν έχουν μεγάλη ανακλαστικότητα, δηλαδή μεγάλο μέρος της προσπίπτωσης ακτινοβολίας ανακλάται πίσω στο περιβάλλον και δεν απορροφάται από τα κελιά. Όταν τα πάνελ βγουν από το εργοστάσιο βρίσκονται αντιμέτωπα με ανέμους, χαλάζι, χιόνι και έκθεση σε υπεριόδια ακτινοβολία. Τα πάνελ φυσικά σχεδιάζονται για να αντέχουν την πτώση χαλαζιού πάνω τους, ενώ η συγκέντρωση χιονιού πάνω από 5 εκατοστά μπορεί να τα οδηγήσει στο να χάσουν όλη τους την απόδοση. Οι συνήθεις κλίσεις όμως που έχουν στις στοιχείες αυτές αποτρέπουν το χιόνι από το να συσσωρευτεί. Μια ακόμα επίδραση του περιβάλλοντος είναι η υπεριόδης ακτινοβολία. Όταν τα κελιά εκτεθούν για πρώτη φορά στο φως του ηλίου, αναπτύσσουν ένα στρώμα οξυδίου του βορείου με αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσής τους κατά 1-3% τις πρώτες 1000 ώρες λειτουργίας τους. Η ζέστη γενικότερα είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας επιρροής της απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού κελιού. Η ιδεατή θερμοκρασία λειτουργίας είναι οι 25 βαθμοί Κελσίου. Από το σημείο αυτό και για κάθε βαθμό πάνω από τις 25, η απόδοση μειώνεται κατά 0,5%. Ο
Οπότε η αντίληψη ότι όποτε έχει ήλιο ή ζέστη, τα φωτοβολταϊκά δουλεύουν στο μέγιστο είναι λαθασμένη. Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση. Σε πειραματικό στάδιο υπάρχει μια μεγάλη λίστα που εμπλέκει θερμοδυναμική και κβαντική φυσική και ξεφεύγει από τους σκοπούς αυτού του επεισοδίου. Τέλος, τα φωτοβολταϊκά τοποθετούνται πάνω σε μηχανές οι οποίες είναι προγραμματισμένες ώστε να δίνουν στα πάνελ την κατάλληλη θέση και κλίση για να έχουν πάντοτε τη μέγιστη απόδοση, δηλαδή να ακολουθούν την πορεία του ηλίου. Τα φωτοβολταϊκά είναι μια τεχνολογία η οποία αποτελεί τμήμα της πράσινης ενέργειας, δηλαδή ενέργειας η οποία δεν προέρχεται από την καταχρηστική εκμετάλλευση των ορυκτών. Είναι μια τεχνολογία που έχει βοηθήσει πολλά τμήματα των επιστημών να αποτινάξουν από πάνω τους την ανάγκη για ορυκτή ενέργεια. Για παράδειγμα, στην οδοποιία, οι φωτεινές πινακίδες, οι σηματοδότες και τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης δεν απαιτούν παρά μόνο ένα μικρό φωτοβολταϊκό πάνελ για να λειτουργήσουν. Οι φωτισμοί των δρόμων με την εισαγωγή των λαπτήρων LED έχουν γίνει πιο εύκολη δουλειά, καθώς αντί για τα ατελείωτα χιλιόμετρα καλωδίων, χρησιμοποιείται ένα πολύ μικρό κελί στην κεφαλή του στήλου φωτισμού. Τα φωτοβολταϊκά κελιά βρίσκουν επίσης εφαρμογές όπως έχουμε πει σε διαστημικά προγράμματα και κυρίως σε δορυφόρους, ενώ και εδώ στη γη βρίσκουν αμέτρητες εφαρμογές. Από φορτιστές κινητών μέχρι πράσινα σπίτια και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η αρχή λειτουργίας ενός πάνελ είναι η εξής. Για αρχή, κάθε κελί είναι σαν μια μπαταρία. Έχει τον αρνητικό του πόλο στην εμπρόστια όψη και τον θετικό πόλο στην οπίσθια όψη. Στα στοιχεία αυτά δημιουργείται τάση όταν επάνω τους προσπέσει ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι, μέσω ενός αγωγού και μιας γέφυρας αναλλαγών μεταξύ θετικού και αρνητικού δημιουργείται ένα πάνελ. Η κατασκευή του πάνελ είναι από απλά υλικά. Τα κελιά λοιπόν στερεώνται σε έναν υποδοχέα, ο υποδοχέας τοποθετείται ανάμεσα σε δύο προστατευτικά φύλλα, ενώ το πλαίσιο είναι από αλουμίνιο. Τα κελιά καλύπτονται τέλος από σκληρημένο γυαλί. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως τα φωτοβολταϊκά κελιά, όπως και κάθε μορφή ηλεκτρικής ενέργειας της φύσης, είναι σε μορφή συνεχούς ρεύματος. Επίσης, η συνεχής ροή δεν σημαίνει και σταθερή ροή. Τα πάνελ δεν παράγουν πάντα τα μέγιστα, καθώς οι συνθήκες αλλάζουν διαρκώς. Για τους λόγους αυτούς, το πρώτο φίλτρο μετά το πάνελ είναι ένας ρυθμιστής τάσης, ο οποίος φροντίζει να μην υπάρχουν αυξομοιώσεις που θα βλάψουν τα επόμενα στοιχεία. Μετά το ρυθμιστή τάσης, η ενέργεια μπορεί να περάσει στις μπαταρίες για αποθήκευση ή να δοθεί κατευθείαν για κατανάλωση. Αν για παράδειγμα θέλουμε η ενέργεια να τροφοδοτήσει την τηλεόρασή μας, το ρεύμα πρέπει να διοχετευτεί σε ένα μετατροπέα συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο ώστε να αποφεληθούν. Τα φωτοβολταϊκά είναι μια πολύ καλή ανακτική, αλλά δυστυχώς το περιβάλλον στο οποίο εκτίθενται είναι δυναμικό και τα καθιστά όχι και τόσο αξιόπιστα για να υπάρχουν ως αυτόνομες μονάδες. Επιπλέον, τα χαμηλά ποσοστά απόδοσής τους μας δείχνουν πως υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για τη βελτίωσή τους. Αν και υπάρχουν εδώ και 140 και πλέον χρόνια στη ζωή μας, δεν έχουν καταφέρει να πείσουν πως είναι μια βιώσιμη και αποδοτική επιλογή, ιδιαίτερα με τον βίαιο τρόπο που πλέον εντάσσονται στην κοινωνία μας τα τελευταία 5 χρόνια. Αν και πράσινη μορφή ενέργειας, θα συζητήσουμε τα σοβαρότατα θέματα επικινδυνότητας που προβάλλουν για τον πλανήτη στο τελευταίο επεισόδιο του κεφαλαίου που αφορά την βιωσιμότητα.